Πονοκεφαλό διαρκείας φαίνεται πως προκαλεί στους φαρμακοποιούς της περιοχής η ταυτόχρονη εμφάνιση και επικράτηση κορονοϊού, γρήπης και αναπνευστικών λοιμόξεων το τελευταίο διάστημα, καθώς η αυξημένη ζήτηση που υπάρχει σε συγκεκριμένα φάρμακα έρχεται την ώρα που το πρόβλημα των ελλείψεων συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό στα φαρμακεία. Τα δεδομένα φαίνεται ότι πράγματι πάμε προς τα εκεί. Έχουμε πάρα πολλά κρούσματα, μεγάλη ανησυχία στο κοινό, αλλά και ταυτόχρονα μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση που είναι πολύ ευχάριστο αυτό. Το γεγονός ότι ο κόσμος άρχισε πάλι να προσέχει και κατανοεί τι συμβαίνει. Προσέχει πολύ, κάνει τεστ, φροντίζει δηλαδή όταν πηγαίνει σε ανθρώπους που έχουν συνοδάμα νοσήματα ή είναι μεγάλη ηλικία να είναι σίγουρος ότι είναι υγιής. Γενικώς υπάρχει μεγάλη ευαισθητοποίηση. Το φαινόμενο της ουράς αναμονή στα φαρμακεία τόσο τις πρωινές ώρες όσο και τις βραδινές σε αυτά που εφημερεύουν έχει γίνει πλέον καθημερινότητα, καθώς μεγάλη μερίδα του πληθυσμού και κυρίως πολλά παιδιά νοσούν την περίοδο αυτή. Στα παιδιά έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τι βλέπετε να γίνεται το επόμενο, τουλάχιστον επόμενο μήνα που αναμένουμε την έξαρση? Κοιτάξτε, είναι βέβαιο ότι θα πηγαίνει αυξανόμενο όλο αυτό το κύμα, ώσπου κάποια στιγμή θα κάνουμε σιγά σιγά και την ανοσία στα καινούργια τα στελέχη του κορονοϊού και της γρήπης και κάπως θα καταλαγιάσει. Έτσι κι αλλιώς να ξέρετε ότι ο Ιανουάριος, Φεβρουάριος και αρχές Μαρτίου είναι μήνες στους οποίους έχουμε μεγάλη έξαρση των νιώσεων. Οι πιο έντονες ελλείψεις πάντως φαίνεται πως παρατηρούνται σε αντιβιωτικά αλλά και αντιϊκά σκευάσματα και σε φάρμακα που αφορούν τις λοιμώξεις του αναπνευστικού, ωστόσο δυσέβρετα τείνουν να γίνουν και τα ειδικά τεστ που ανιχνεύουν τη γρήπη και τον κορονοϊό. Είναι διπλάσια η δουλειά, είναι τρομερή πολύ μεγάλη διαφορά από τον, πώς να πω, τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Υπάρχουν μερικές κατηγορίες που εξακολουθεί να υπάρχει το ίδιο πρόβλημα, κυρίως σε παιδικά σιρόπια αντιβιωτικά.